Ένα απόγευμα να πούμε, πήρα το μπουζούκι μου και πήγαμε στο σπίτι του Μανώλη του Χατζηδάκη, στην οδό Αμαλίας. «Καλώς το Γιώργο μου», λέει ο Μανώλης, «πάμε μέσα». Κάθεται στο πιάνο και αρχινάει να μου παίζει «Τα παιδιά του Πειραιά». «Μπράβο Μανώλη», του λέω. «Σ' αρέσει?», με ρωτάει. «Τι λες ρε Μανώλη, εδώ πέρα μιλάνε εκατομμύρια δίσκοι». Ωραίος ο Μανώλης. Δεν πέρασε δίσκος ή τραγούδι που να μην βάλει το όνομά μου. Σολίστ Γιώργος Ζαμπέτας. Πήραμε λοιπόν το αεροπλάνο με το Μανώλη, κατεβήκαμε στο Πρίντεζι και από το Πρίντεζι πήραμε ένα τρένο και πήγαμε στις Κάνες. Μας περίμενε ο Τζούλη με την Τέος Πολιτισμού και Επιστημών, τη Μελίνα τη Μερκούρη. Είχανε το έργο να προβάλλουνε το ποτέ την Κυριακή. Το βράδυ πήγαμε στην προβολή της ταινίας με ένδυμα περιπάτου. Βλέπω την ταινία, πω, μάπα. Τι είναι αυτό ρε, εσύ, λέω. Αλλά ο Τζούλη, avec de γνωριμή, την είχε οργανωμένη τη δουλειά. Όταν τέλειωσε η ταινία, μπουκάραμε σε μια αίθουσα. Μέσα εκεί ήταν οι μεγιστάνες του πλούτου, όλοι οι μεγιστάνες του πρέτ, όλοι οι μεγιστάνες της τέχνης, όλοι οι μεγιστάνες της μόδας, όλοι οι μεγιστάνες του σινεμά. Ανεβαίνουμε στο σανίδι και ξεκινάμε να παίζουμε. Εγώ το είχα πάρει πατριωτικά. Λέω, εδώ ήρθαμε για να πάρουμε το εργαλείο. Και μπουκάρω να πούμε με το μπουζούκι στα ίσα και αρχινάω. Τσάμικο, τα παιδιά του Πειραιά. Ζεϊμπέκικο, τα παιδιά του Πειραιά. Χασάπικο, τα παιδιά του Πειραιά. Τσιφτετέλη, τα παιδιά του Πειραιά. Μέχρι που το μάθανε όλοι και το τραγουδούσανε. Εν τέλει, να μην τα πολυλογώ. Παίξε τραγούδα, παίξε τραγούδα. Ο Τζούλη από κάτω, η Μελίνα γονατιστή, ο αδερφός της ο Σπύρος δίπλα, ενώ ο Μανώλης Χατζηδάκης είχε παρκάρει σε μια καρέκλα και σπαστά και πού έπινε κανένα χάπι, γιατί απλήρωτο το είχαμε το ξενοδοχείο. Τη διαμονή δεν την πλήρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ξενοδοχείο το πληρώσαν οι πελάτες. Κατά τις 7:30 το πρωί απόκαμα. Δεν μπορούσα να παίξω άλλο. Τους λέω, παιδιά, τελειώσαμε. Άισιχτήρ, φευγάτε. Ψόφιος εγώ από την κούραση, με το μπουζούκι παραμάσχαλα, παίρνω δρόμο, αφήνω δρόμο να πάω για το ξενοδοχείο. Και έχει βγει το πρες. Κάνω έτσι και τι να δω. Η μάπα μου στην πρώτη σελίδα. Σε όλες τις εφημερίδες, λέω. Ρε εσύ είσαι.